Oh. Δικό σου. Να και το μηνυματάκι. Μωρ Κλαούντια, που το έχεις τηλέφωνο. Κλαούντια και Αλέξανδρε, έπεσε κλήρο σε εσάς. Επειδή γίνατε πολύ στην κρεβατοκάμερα της βίλας, θα χρειαστεί περισσότερους χώρους. Αναγκαστικά θα πρέπει να το μωρό μου! Πες το! Ζητούμε την κατανόηση σας, hashtag Love Island Sweet, hashtag Surprise Fight. Μωρό μου! Έλα Επιτέλους! Δεν αντέχω, παιδιά. Το ζήταγα πώς και πώς. Μίλα, μωρό μου, μίλα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα γνωρίσω. Όχι, είσαι κανένα, αλλά ευχαριστώ πολύ για την ανάμεση σου. Να είναι καλά, είναι που ήρθε και γίναμε πολλές. Ευχαριστούμε. Πραγματικά ευχαριστώ. Να και ένα καλό. Σουητάτη απόψε Κλαούντια και Αλέξανδρος Λουσάη, ήρθε ο καιρός να ζήσουν και αυτή την πολυτέλεια. Άραγε, θα σπάσουν την παράδοση και δεν θα τσακωθούν το πρώτο βράδυ. Πεθαίνω! Τι ωραίο που είναι! Μωρό, θες να δούμε λίγο έξω. Εντάξει, πεθαίνω, έλα να δεις έξω. Το βλέπεις. Το έχουμε κατεβάσει το κρασί. Τι είναι, σαμπάνια. Καλά, τι τέλεια που είναι σουίτα. Όλοι την περιγράφουν όπως είναι πραγματικά. Είμαι πάρα πολύ excited που θα περάσω μια νύχτα εκεί και θα κοιμηθώ έτσι στο τεράστιο κρεβάτι. Μπαίνουμε στη σουίτα. Ήμασταν και δύο χαρούμενοι με χαμόγελα. Κάναμε και μερικές φαντασιώσεις γρήγορες. Αγάπη μου, είσαι έτοιμη για το πρώτο μας ποτό στη σουίτα? Ναι. Είσαι έτοιμη? Περίμενε εδώ. Τι ωραία που θα είμαστε επιτέλους μόνοι μας. Πραγματικά, σήμερα, το είχα και ανάγκη. Το είχαμε ανάγκη, βασικά. Και... δεν πίστευα ποτέ ότι στο Love Island θα είχα μια σχέση τόσο σοβαρή που θα έπαιρνε η σουίτα. Κοίτα να δεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε επιτέλους μόνοι μας, διότι απλά έχω κουραστεί να ακούω τα ρουχαλιτά και τα χαχαχούχαχα όλο το βράδυ. Αν μου ξέρεις πόσο ακραίο είναι ότι είμαστε μαζί για μένα, δηλαδή, δεν ξέρω, στο χώρο το μυαλό μου ότι επειδή ήμασταν full field, σε έλεγα καθόλου ερωτικά. Την πρώτη φορά σου λέω απλά ένα ωραίο παιδί, ρε παιδί μου, και χαίρομαι για την νίκη που τη συμπαθούσα τότε και λέω, άντε, λέω, ήρθε ένας μεγάλος που ήθελε. Που μπήκε εμένα. Όταν ερχόσουν στο κρεβάτι για κουτσομπολιά. Όταν ήρθα στο κρεβάτι σου, που μπαίναμε κάτω από πλώματα εκεί και τέτοια και σου έλεγα τα προβλήματα και με καταλάβαινες, με ένιωθες. Και λέω, κοίτα, άμα είχα μια σχέση με την Κλαούντια, πόσο ωραία θα πέρναγα, λέω, με καταλαβαίνει, την καταλαβαίνω. Και μετά άρχισε να μου στροφάρει και λέω, μωρέ, λες. Και είναι η πιο φυσιολογική σχέση που έχω κάνει, να ξέρεις. Εγώ ξέρεις που πιστεύω πως ήρθαμε πιο κοντά, όταν ήρθε ο Φάνης. Να ξέρεις, εγώ τότε, στο λέω, είχα νευριάσει τόσο άσχημα. Γιατί? Δεν μου δίνεις καν σημασία. Μιλάει με το Φάνη και λέω, ρε φίλε, με κοροϊδεύει τώρα. Και λέω, εντάξει, αυτή μια λέξη. Πραγματικά το χρωστάμε στο Φάνη. Ο Φάνης μας ένωσε και μετά το coupling του Φάνη έχουμε έρθει υπερβολικά πιο κοντά. Τι είναι πολύ λάθος μου, θεωρώ ότι. Τι βρίσκεται, τι μου έχει κάνει, δηλαδή. Εγώ πιο πολλά σου έχω κάνει. Ισχύει. Άμα είναι εγώ, θα είπα τα ακούω. Επιτέλους, τα έχει σκεφτεί, ρε φίλε, επιτέλους. Κανονικά, εμένα πρέπει να μου τη λένε, όχι εσένα. Δεν το λες τόσο ωραία σήμερα, τι έχεις πάθει? Τα λέω ρε, απλά είμαι ήρεμη. Και δεν περίμενα να κλείσω τα φώτα και μπορώ να ψιθυρίζω. Πόσο ηρεμότανε είμαι, δηλαδή, πραγματικά στο λέω. Μου γίνει κούραση. Κάθομαι. Εγώ με το Λου θα αποδείξουμε ότι η σουίτα δεν είναι καταραμένη, διότι γιατί να τσακωθούμε, τι να γίνει.